Τρίτη αγωνιστική του τουρνουά Πασχετάκη Αγρίνιο, πρώτος αγώνας της ημέρας, πρώτος αγώνας της πρώτης μέρας της αγωνιστικής αυτής, με Kings. Η ομάδα του ΤΕ στην πρώτη επίθεση πέτυχε το πρώτο καλάθι με τον Κολτσίδα παίχτη, ο οποίος έχει την πρώτη του συμμετοχή. Τζαγκαράκης, Κουβέλης, Γρηγούρης, Κουβέλης, Θόδωρος, Στάμος και Καλαμπαλίκης είναι η πεντάδα για τους Αγρίνιο Kings. Ο Πρέζας, ο Γιολδάσης, ο Λέρης, ο Μπουλούμπασης. Κολτσίδα, ο οποίος πέτυχε το πρώτο καλάθι, πρώτο προσπάθεια να περάσουν μπροστά οι Kings, άστοχη από τον Κουβελή. Στο τριών πόντων από το Λέρι 5-0. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα του ΤΕ, η οποία βρίσκεται στο 0-2 μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Οι Kings είναι στο 1-1, μάλιστα με παιχνίδια που κρίθηκαν πάρα πολύ κοντά στο σκορ και τα δύο. Κολτσίδας εδώ κάνει το πρώτο φάουλ της αναμέτρησης. Οι Kings έχουν επαναφορά με τον Τζαγκαράκη. Και πηγαίνει μέσα και κερδίζει φαουλ χαμηλά. Φαουλ που έκανε ο Γιολδάσης. Προσπάθησαν να κλέψουν εδώ την μπάλα, δεν το ολοκλήρωσαν. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμα οι Kings, οι οποίοι σκοράνουν το πρώτο τους καλάθι με τον MVP του προηγούμενου αγώνα, τον Τζαγκαράκη. Μπουλούμπας της παίρνησης του τριών πόντων είναι άστοχο. Παραμένει το 5-2 και ο Λέρης, γνωστό, οργάνωνει κάθε επίθεση για την ομάδα του ΤΕ. Ο Τσέρας πηγαίνει προς τα μέσα, δεν υπάρχει φάουλ. Με ταμπλό. Το θέμα είναι να μπαίνει μπάλα μέσα. Σουτ από το Πρέζα, άστοχο, όμως το ριμπάουτ πηγαίνει ο Κολτσίδας. Ο Λέρης αστόχησε σε σουτ τριών πόντων, ο Στάμος κάτεβασε και το ριμπάουτ. Και ευκαιρία να περάσουμε μπροστά οι Kings. Για να δούμε. Καλαμπαλίκης κρίστηκε, βρήκε τον Κουβέλη. Ήτανε χαμηλό το σουτ. Παραμένει το 5-4 και ο Μπουλούμπασης κατέβασε την μπάλα σε αυτή την επίθεση. Πάσα κοντά στο καλάθι.
τελείως άστοχη προσπάθεια εδώ. Νέα επίθεση για τους φιλοξενούμενους Κίνγκσο που βέλης εκεί. Δεν ξέρω αν αλλοιώθηκε κιόλας η προσπάθεια. Ο Τσίδας έμεινε κάτω αλλά βρήκε τον τρόπο να πασάρει. Ο Λέρης για δύο είναι άστοχος. Ζαγκαράκης μάζεψε το rebound. Δεν το ολοκληρώνει. Υπάρχει μια μικρή διακοπή και time out. Επαναφορά για τους Kings μετά το time out, ενώ στον αγώνα πέρασαν. Πέρασε ο Στραβοδήμος και ο Παλωμένος. Ο Καλαμπαλίκης στο τέλος του χρόνου σκοράρει και στο πεντάλεπτο του αγώνα οι Kings παίρνουν το πρώτο τους προβάδισμα με 5-6, έχοντας κάνει ένα σερί 6-0. Χωρίς αλλαγές συνεχίζει η ομάδα του ΤΕΙ. Ο Τσίδας πηγαίνει προς τα μέσα, πρέπει να βρει και τον Τσαγκαράκη κατεβάζοντας το χέρι. Δεν υπήρχε φάουλ, χάθηκε όμως η επίθεση. Και οι φιλοξενούμενοι θέλουν τώρα να διευρύνουν το χέρι του. Καλαμπαλίκης πρόλαβε την μπάλα με αυτοθυσία. Στραβοδήμος έκανε χήματα. Επαναφορά με τον Καταγή. Οργάνωση από τον Λέρη. Δεν είναι είδηση. Βρέζας σου τριών πόντων είναι άστοχος, ο ίδιος όμως τρέχει και μαζεύει το rebound. Μπουλούμπασης για τρεις, σε ταμπλό και πολύ δύσκολη προσπάθεια, δεν είχε τύχει. Ζαγκαράκης πηγαίνει προς τα μέσα, κερδισμένο φαουλ, χαμηλά το φαουλ αυτό. Δεν υπάρχουν βολές να παίξω η μπάλα. Βρίσκει τον Στάμο. Έχει βάλει δύο καλάθια με διαφορετικούς τρόπους από κοντά. Φαίνεται να έχει το δικό του ρεπερτόριο ο Στάμος. Σε κάθε περίπτωση δίνει λύσεις και το 5-0 έγινε 5-8. Μπουλούμπασης προσπαθεί να ισοφαρίσει. Ο Τζαγκαράκης παίρνει το rebound, ευκαιρία να τρέξουν οι Kings. Ζαγκαράκης πηγαίνει κοντά, κερδίζει το φάουλ, πετυχαίνει και το καλάθι. Πέντε-δέκατο το σκορ την ώρα που Τσιρώνης και Χαρδαλιάς περνάνε στο μάτς. Τσιρώνης στη θέση του Στάμου για τους Κίνγκς, ο Χαρδαλιάς στη θέση του Γιολδάση. Ο Τζαγκαράκης έχει και μία βολή, το αρχικό 5-0 μετά από 1,5 λεπτό που είχε διαμορφωθεί υπέρ του ΤΕ, αποτελεί παρελθόν. Ο σκορ είναι 5-10, ο Τζαγκαράκης ζητάει αλλαγή αν ευστοχίσει στην βολή. Δεν το κάνει, κατεβάζει το rebound ο Πρέζας, 5-10 το σκορ υπέρ των Kings πλέον. Κοντά στο καλάθι ο Πρέζας. Δύσκολη προσπάθεια, αν και προσπάθησε να ξεμαρκαριστεί, αλλά δεν καταλήγει στο καλάθι, παραμένει το 5-10.
Ζαγκαράκης πήγε μια βόλτα, το έβαλε πάντως. Κάνει το 5-12, είναι 12-0 το σερί, είναι συνεχόμενη πόντι για τους Kings. Πηγαίνει προς τα μέσα, αλλάζει με τον Χαρδαλιά ο οποίος θα στο εκεί και ο Καλαμπαλίκης πρόγνει στον Τζαγκαράκη. Καλωμένος πολύ όμορφη πάσα στον Καλαμπαλίκη, κερδίζει το φάουλ από τον Πρέζα, δύο βολές. Ωραλαγών κεφαλής θα περάσει στην θέση του Τζαγκαράκη και νωρίτερα έχουμε time out όμως. Το time out ολοκληρώθηκε και ο Καλαμπαλίκης είναι έτοιμος να έχει τελέσει δύο βολές, 2 και 18 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 5-13. Παραμένει το 5-13. Θα την άστοχη δεύτερη βολή. Ο Λέρης θέλει να δώσει μια λύση. Όχι, είναι πάρα πολύ κακό το σουτ. Καλωμένος θέλει να τρέξει. Ο Στραβοδόμος κάνει βήματα. Ο Ζαφίρης περνάει στον αγώνα για τους Kings στη θέση του Καλαμπαλίκη και ο Κολτσίδας στη θέση του Λέρη για το ΤΕ. Ο Κολτσίδας, ο οποίος οργανώνει και την επίθεση. Διπλή τρίπλα εδώ. Έχει περάσει και ο Μπουρνάζος στο παιχνίδι για την ομάδα του ΤΕ. Ο Ζαφίρης επαναφέρει για τον Στραβοδήμο. Θέλει για τον Παλωμένο, καλά. Ζαφίρης πήγε προς τα μέσα, κόπηκε εκεί από τον καταγή, θέλουν να τρέξουν οι γηπεδούχοι. Πάνε τελικά σε οργανωμένη επίθεση καθώς έχουν οργανωθεί οι Kings. Κακό το σουτ του καταγή έξω από τα 6.75. Παλωμένος. Το ζούτο κεφαλής παίρνει το rebound, αλλά το τελείωμα του δεν ήταν αυτό που ήθελε. Καταγής δεν το τολμάει αυτή τη φορά. Ο Κολτσίδας, θετικό το μαρκάρισμα του Ζαφίρη, κερδισμένο φάουλ για τον Κολτσίδα. Πίεσε αρκετά, ίσως και λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Αυτό πάντως έκλειναν οι διαιτητές. Κουλούμπασης για τρεις. Ξανά σίδερο. Rebound από τον Κολτσίδα. Δεύτερο κερδισμένο φάουλ από τον Ζαφίρη. Στα 37 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. Καταγή στην επαναφορά, ο Κολτσίδας θέλει να πάει προς τα μέσα, βρίσκει τον καταγή, κλείνεται εκεί, γίνεται λάθος, ο Χαρδαλιάς χρησιμοποιεί τα πόδια για να κόψει αυτό τον εφνιδιασμό. Κατάφερε το ένα από τα δύο, όχι να κλέψει την μπάλα, αλλά τουλάχιστον να καθυστερήσει την επίθεση των αντιπάλων. Παλωμένος, βλέποντας τη διαφορά στα δύο χρονόμετρα να είναι μικρή, καθυστερή, κερδίζει το φάουλ και κερδίζει και όλο το χρόνο. Η επίθεση πάει στα 14, όχι, δεν κερδίζει το χρόνο, συμπληρώθηκαν. Σε αυτή τη φάση συμπληρώθηκαν τα ομαδικά, είναι πολλές λοιπόν για τους Kings, με το σκορ στο 5-13. Παλωμένος αστοχή στην πρώτη, οπότε η επίθεση 11 δευτερολέπτων είναι για την ομάδα του ΤΕ. Παλωμένος στη δεύτερη.
Είναι εύστοχος, 5-14. Καταγής για τον Κολτσίδα. Ο Κολτσίδας εκεί κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές στα 3 δευτερόλεπτα και 7-10. Και ευκαιρία να κοπεί και ένα σερί των Kings, το οποίο είναι στο 14-0. Μετά το αρχικό 5-0 δεν ξαναπέτυχε πόντο η ομάδα του ΤΕ. Για να δούμε, τον Κολτσίδα κάνει την πρώτη. Παραμένει το 5-14. Άστοχος και στην δεύτερη. Ο κεφαλής μαζεύει το rebound. Δεν υπάρχει χρόνος. Βαλωμένος στα τυφλά, πετάει την μπάλα. Εννοείται, δεν υπήρχε ελπίδα. 5-14 σκορ πρώτου δεκαλέπτου. Το 5-0 μετά από 1,5 λεπτό έγινε 5-14 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Ξεκίνημα στο δεύτερο δεκαλεπτό ανάμεσα σε ΤΕ και Αγρίνιο Kings. Έχουμε προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι. Κολτσίδας, Λέρης, Πρέζας, Γιουλδάσης και Μπουλούμπασης, η πεντάδα για το ΤΕ. Ο Κολτσίδας επιχειρήσει τριών πόντων, η μπάλα χοροπηδάει αρκετά. Καταλήγει στο καλάθι, άμυα λύση, 8-14. Τζακαράκης, Κεφαλής, Ζαφύρης, Γρηγόρης, Κουβέλης και Τσιρόνης είναι η πεντάδα για τους Kings. Kings θέλησαν να απαντήσουν εδώ. Δεν είχε καμία τύχη αυτού του σου τριών πόντων. Πρέζας έστοιχε δύσκολα, κρατάει την μπάλα μέσα. Κολτσίδας πάει στο καλάθι, δύσκολη προσπάθεια. Ο Γιωργάσης όμως έρχεται να συμπληρώσει και να μειώσει σε 10-14. Συνόδης παίρνει σε τριών πόντων. Σταματάει αυτό το μικρό σερί, αυτό το 5-0. Κάνει το 10-17. Εδώ ο Γιωργάσης. Κεφαλής παίρνει το rebound. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Έκανε το παιχνίδι της εκεί, αλλά δεν κατέληξε στο καλάθι. Κολτσίδας προσποιείται, πηγαίνει προς τα μέσα. Με τη βοήθεια του ταμπλό δεν βρίσκει στόχο. Παραμένει το 10-17 μετά από 2 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ζαφύρης σου τριών πόντων με ταμπλό. Ο Κλέι 10-20 το σκορ. Απαντάνε με δικό του σερί 6-0 οι Kings. Μαζεύει και το rebound. Έτσι, μετά από τέτοιο τρίποντο μπορούν να σου καθίσουν και τα πάντα. Σιρώνης, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, ο κεφαλής τεχνική. Είναι αυτός όμως ο οποίος βγάζει την μπάλα εκτός. Αλλαγές για τους Kings. Επιστρέφουν Στάμος και Καλαμπαλίγης. Ο Ζαφύρης είναι ο ένας παίκτης που περνάει εκτός. Ο Τσιρόνης είναι ο δεύτερος. Ενώ και ο Κολτσίδας πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου για... Όχι, μένει, όχι. Πήγε κοντά στον πάγκο, αλλά δέχτηκε κάποιες εντολές, κάποιες οδηγίες. Καλύτερα, εντολές. Και ο Λέρης οργανώνει την επίθεση του ΤΕ. Ο Κολτσίδας πηγαίνει προς τα μέσα, παίρνει δύσκολο σουτ. Ο Πρέζας κατεβάζει το rebound
βγάζοντας την μπάλα προς τα έξω. Μπουλούμπασης εκτελεί για τρεις, δεν έχει βρει στόχο τον στόχο από μακριά, ενώ ο Λέρης δεν καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, επίθεση για τους Kings. Θέλουν να πάνε κοντά με το Στάμο, κλείνεται. Τζαγκαράκης θα μπει προς τα μέσα. Αστόχησε και ομαδότητα έχει την ευκαιρία να μειώσει από τους 10. Μπουλούμπασης για τον Κολτσίδα, προσπάθησε να κάνει μια δύσκολη πάσα εκεί που ήταν όμως ο Κεφαλής. Τρία συνεχόμενα τρίποντα μετά το 10-14. Παίρνουν το σκορ στο 10-23 για τους Kings και μάλιστα από διαφορετικούς παίχτες τα τρία σου αυτά. Μπουλούμπασης άστοχος ξανά. Τζαγκαρέκης μαζεύει το rebound. Θέλει καλό Μπουλούμπαση για να επιστρέψει στο μάτς. Τρία δευτερόλεπτα στη ρέκτα. Κάποιος ξεχάστηκε εκεί. Ο Κουβέλης περνάει στη θέση του Κεφαλή και ο Καταγής επιστρέφει στον αγώνα στη θέση του Κολτσίδα την ώρα που στην επαναφορά είναι ο Τρέζας. Και Λέρης, εντάξει, αυτά δεν αλλάζουν, τα έχουμε πει. Μπουλούμπασης δίστασε, η μπάλα χάθηκε. Κερδίζει το φάουλ από τον Γιολδάση που τον πυραγκαλιά σε αυτή τη φάση. Και έχουμε time out. Δύο καλά ξεκινήματα σε πρώτο και δεύτερο δεκάλεπτο. Στα πρώτα λεπτά δεν είχαν συνέχεια. Το σκορ είναι στο 10-23 για τους Kings, οι οποίοι σε ένα σερί 5-0 των γηπεδούχων απάντησαν με δικό τους 9-0. Παλωμένος πιέζεται εκεί από τον Λέρη, κάνει το λάθος προς πίσω. Ο Λέρης πίεσε αρκετά τον αντιπαλό του, τον οδήγησε σε λάθος. Πέρασε και ο Νικολακόπουλος και ο Χαρδαλιάς. Καταγής πηγαίνει προς τα μέσα, δυνατό τελικά το σούτ το οποίο έκανε. Καλαπαγίκης θέλει να βγάλει στον ευνηδιασμό τον Τζαγκαράκη. Τζαγκαράκης αστοχή από κοντά, να δούμε ποιος έχει βγάλει την μπάλα. Ο Στάμος, για να δούμε. Ο Στάμος την έχει βγάλει. Από τη γωνία θέλει για τρεις, είναι άστοχος. Παλωμένος παίρνει το rebound, αλλάζοντας γρήγορα με τον Καλαμπαλίκη, ο οποίος κατέβασε την μπάλα. Θέλει να πάει κοντά,
δεν του επιτρέπουν. Του επιτρέπει ο Πρέζα. Συγκεκριμένα ο Μπαλωμένος παίρνει σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Ο Στάμος παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του, καταγεί. Τζακαράκης εκτελεί για τρεις, νέο τρίποντο, 10-26. Από το 10-14, τέσσερις διαφορετικοί παίχτες των Kings έχουν ευστοχήσει έξω από τα 6-75, φτάνοντας τη διαφορά στους 16. Ο Καταγής θέλει να σταματήσει αυτό το σερί, δεν τα καταφέρνει, είναι άστοχος. Τζακαράκης από κοντά ευστοχή, με το πρώτο εύστοχο δίποντο του Kings. Σε αυτό το δεκάλεπτο ευστοχούσαν μόνο με τρίποντα. Ο Λέρης παίρνει του τριών πόντων, είναι άστοχος. Παίρνουν το rebound οι φιλοξενούμενοι. Τρομερή πάσα. Καλαμπαγίκης όμως αστόχησε κάτω από το καλάθι. Καταγής κερδίζει το φαουλ χαμηλά, για να δούμε. Ναι, έξω είναι. Ο Μπουρνάζος επιστρέφει στον αγώνα. 1,5 λεπτό πριν το φινάλε. Ενώ γυρίζει και ο Στραβοδήμος στη θέση του Τζαγκαράκη. Ο Τζαγκαράκης πέτυχε τους 5 τελευταίους πόντους της ομάδας του. Τον αγορά ο Λέρης. Από μέση απόσταση αστοχή. Καλωμένος πάταγε. Αστόχησε. Ο Στάμος πήρε το rebound, πήρε και νέο rebound. Για να δούμε το Στραβοδήμο, πηγαίνει προς τα μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Δεν έχει την κατάληξη που ήθελε ο παίχτης των Kings. Σε τριών πόντων από τον Πρέζα είναι άστοχο. Ο Στραβοδήμος παίρνει το rebound. Θέλει να δώσει πάσα ευνηδιασμού στον Καλαμπαλίκη. Τελικά πάνε σε οργανωμένη επίθεση οι Kings. Μπαλωμένος εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Ο Λέρης δίνει γρήγορα για τον Μπουρνάζο. Ξανά για τον Λέρη που έχει απέναντι του το Στραβοδήμο. Πρέζας ο Καταγής. Παίρνει το σούτ τριών πόντων, είναι άστοχος. Μένουν 16 δευτερόλεπτα, πάει σε οργανωμένη επίθεση ο Μπαλωμένος στο φινάλε του ημιχρόνου. Το σκορ είναι 10-28, επίθεση για τους Kings. Ο Μπαλωμένος για τον Θόδωρο που είναι άστοχος. Δεν μένει τίποτα, ό,τι και να γίνει δεν μετράει. Πολύ δύσκολος ο που καταγεί πίσω από το κέντρο. Τέλος ημιχρόνου, 10-28 ανάμεσα σε ΤΕΕ και Αγρίνιο Kings. Ξεκίνημα στο τρίτο δεκάλεπτο, ΤΕΕ Αγρίνιο Kings 10-28. Κεφαλής Μπαλωμένος, Τσιρόνης, Τζαγκαράκης και Ζαφύρης η πεντάδα για τους Kings που βρίσκονται στην επίθεση. Λέρης Μπουλούμπασης, Κολτσίδας, Πρέζας και Γιολδάσης. Η πετάδα για το ΤΕΕ που έκανε το κλέψιμο, έγινε όμως το λάθος εδώ. Ο Τσιρόνης πάει μέχρι το καλάθι. Ευστοχή, 10-30 διαφορά, 20 πόντων για τους Kings. Ρέζας ξεμαρκαρίστηκε καλά, δεν τα κατάφερε όμως την τελική προσπάθεια. Ο Τσιρόνης στέκεται έξω από τα 6-75, είναι εύστοχος, 10-33, μπαίνουν δυνατά οι Kings στο τρίτο δεκάλεπτο. Το πρώτο λεπτό έχουν σημειώσει 5 πόντους. Ο Τσιρόνης
στιγμή δικαίωμα για βολές με το φάουλ αυτό στον Κολτσίδα, στην πρώτη του προσπάθεια για να ευστοχίσει από την γραμμή. Ο Κολτσίδας ήταν άστοχος στο πρώτο ημίχρονο, είχε 0 στις 2, τώρα ευστοχή στην πρώτη, μειώνει σε 11-33. Εύστοχος και στην δεύτερη, 12-33. Κεφαλής και Ζαφίρης έδωσαν την κατοχή, όμως έγινε λάθος στην συνέχεια. Ο Λέρης πάει μέχρι το καλάθι, κερδίζει το φάουλ δικαίωμα για δύο βολές και για τον Λέρη. Ξεκίνησε με 2-2 η ομάδα του το δεύτερο ημίχρονο, για να δούμε το Λέρη. Εύστοχο στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη, δείχνει τη διαφορά από τους 20 πόντους, 14-33. Πιέζει και τον παλωμένο. Κεφαλής δύσκολο, σούτ αλλά εύστοχο. 14-35, ξανά πάνω από τους 20 διαφορά. Είναι άστοχος, ο Πρέζας παίρνει το rebound στο χ, δεύτερη προσπάθεια, κερδίζει το φάουλ από τον Ζαφίρη. Φάουλ χαμηλά στην φάση αυτή. Κάτω από το καλάθι στον Πρέζα, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, εντάξει, δεν παίρνει αυτό. Τσιρόνης βγήκε τα μαρκαρίσματα, αστόχησε όμως σε σουτ τριών πόντων. Πρέζας κοντά στο καλάθι, υπό την πίεση του Τσιρόνι ευστοχής. 16-35. Το τριών πόντων από τον Τσιρόνι, έκανε βηματάκι πίσω, δεν είχε ισορροπία. Υπάρχουν αλλαγές, καταγής περνάει στον αγώνα αντί του Λέρη. Καταγής ο οποίος θα οργανώσει και αυτή την επίθεση. Γίνει μέχρι μέσα, Πρέζα στο rebound από κοντά. Δεύτερο εύστοχο συνεχόμενο σούτ από τον Πρέζα, ο οποίος μειώνει σε 18-35. Τσιρόνης πιέστηκε από δύο, ο Κολτσίδας δεν κατάφερε να μαζέψει το rebound. Έχασε την ισορροπία του ίδιου, ο παλωμένος παίρνει σούτ τριών πόντων, ο Πρέζας σε ένα rebound. Κολτσίδας δίνει στον καταγή. Πρέζας, ο οποίος αυτό το δεκάλεπτο έχει δώσει βοήθεια και με τα rebound και με τους πόντους που πρόσφερε στην ομάδα του. Ο Κολτσίδας πηγαίνει μέχρι μέσα, ευστοχή, μειώνει σε 20-35 και time out από τους Kings.
34-35, έγινε 20-35 οι Kings πήραν time out και θα είναι στην επαναφορά. Ο Δωρος Κουβέλης, Στραβοδήμος, Τάμος, Τζαγκαράκης και Καλαμπαλίκης η πεντάδα για τους Kings. Κολτσίδας, Καταγής, Μπουλούμπας, Πρέζας και Γιολδάσης η πεντάδα με την οποία θα συνεχίσει το 5 και 20 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Στραβοδήμος παίρνει ένα σου τριών πόντων, μπαλά δεν καταλήγει στο καλάθι και Καταγής. Κολτσίδας με τον Πρέζα ξανά ο Καταγής. Κουλούμπας βγαίνει από τα μαρκαρίσματα, ευστοχίζω σου τριών πόντων. Ακόμα πιο κοντά η ομάδα του ΤΕ, 23-35. 9-0 το σέρι. Στάμος πιέστηκε από τον Καταγή, μπάλα στον Τζαγκαράκη. Σε τριών πόντων είναι εύστοχο, μπορεί μάλιστα Καταγής να βρει και το χέρι του Τζαγκαράκη στην φάση αυτή. Απάντηση με δίποντο τον Γιολδάση. Θα μου στέλνει να πάει προς τα μέσα στο χ, όμως ο Καλαμπαλίκης μαζεύει ένα rebound. Ζαγκαράκης αλλάζει με τον Καλαμπαλίκη, ο οποίος είναι άστοχος, ένα ακόμα rebound από τον Πρέζα. Ο Κολτσίδας πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ από το Στάμο, δύο βολές, ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο η ομάδα του ΤΕ. Τσίδας αστόχησε όμως. Και στις δύο πήρε όμως το rebound, αστόχησε από κοντά ο Μπουλούμπασης. Έδωσε μάχη εκεί για το rebound, δεν κατάφερε να το μαζέψει. Κίνης με τον Στάμο, υπάρχει φάουλ από τον Γιολδάση. Δικαίωμα για δύο βολές στον Στάμο. Μπαλά βρίσκει σίδερο αλλά καταλήγει μέσα. 25-39 μετά την πρώτη βολή. Και μετά τη δεύτερη όμως επίθεση για το ΤΕ. Καταγής προσπάθησε να βρει τον Πρέζα κάτω από το καλάθι. Θα δεινεύει ο Καλαμπαλίκης από τα χέρια του, βγήκε η μπάλα εκτός, ενώ επιστρέφει ο Κραδαλιάς στη θέση του Γιολδάση. Την επαναφορά ο Πρέζας για τον Καταγή. Κολτσίδας παίρνει προς τα μέσα στο χ, Καλαμπαλίκης μαζεύει το rebound. Κόπηκε εδώ από τον Πρέζα ο Στραβοδήμος. Μπουλούμπασης για τρεις. Ήταν κάτι, είπαμε ότι το ψεχνε ομάδα του ΤΕ. Κώστας Μπουλούμπασης δηλώνει παρόν, 28-39. Είναι.
Κοντράλης χάνει την μπάλα, ο Κολτσίδας θέλει να τρέξει. Να κάνει κοντρόλ και με, και με τα πόδια. Η μπάλα μπήκε εκτός τελικής γραμμής. Ο Κολτσίδας φαίνεται να είναι και κουρασμένος, έδωσε την θέση του στο, στο Λέρι. Ο Θόδωρος Κουβέλης πέρασε εκτός στη θέση του ο Γρηγόρης Κουβέλης για τους Kings. Λιγότερο από 2 λεπτά στο τρίτο δεκάλεπτο, 28-39. Καλαμπαλίκης πηγαίνει όμως μέχρι μέσα, πηγαίνει πάλι Καρίσιο Παλάφη. 28-41. Μέσα και ο Καταγής, περίεργη προσπάθεια, πολύ δύσκολη προσπάθεια αυτό που πήγε να κάνει. Ο οποίος βρήκε την μπάλα με τα πόδια του, παραδέχεται. Ο Τσιρώνης περνάει στη θέση του Στραβοδήμου. Επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους Kings. Στην επαναφορά ο Τσιρώνης. Καραϊκής αστοχή σε σου τριών πόντων, όμως εκεί βρίσκεται το Καλαμπαλίκης να μαζέψει, αλλά να κάνει λάθος πάσα τελικά. 42 δευτερόλεπτα, παραμένει το 28-41, επίθεση για τους γηπεδούχους. Καταγής, το αφήσαμε χώρο, ο Πρέζας ένα ακόμα επιθετικό rebound, δεν κατάφερε όμως, αλλοιώθηκε η προσπάθειά του εδώ. 24 δευτερόλεπτα, πολύ μικρές διαφορές στα δύο χρονόμετρα. Τελευταία επίθεση για τους Kings. Όχι. Ο Τζαγκαράκης παίρνει σούτ 2 πόντων αφήνοντας χρόνο στην ομάδα του ΤΕ. Κάνει το 28-43. Τελευταία επίθεση για τους γηπεδούχους. Ο Λέρης εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου, 28-43. Όλα έτοιμα, ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλήπτου επίθεση για την ομάδα του ΤΕ, η οποία βρίσκεται πίσω στο σκορ, 28-43. Κολτσίδας κόβεται στα ίσα από τον Τσιρώνη, πολύ όμορφη φάση, πολύ ωραία άμυνα από τον Τσιρώνη στην φάση αυτή. Γρηγόρης Κουβέλης, Δαγκαράκης, Τάμος, Καλαμπαλίκης και Τσιρούνης η πεντάδα για τους Kings που βρίσκονται στην επίθεση. Ρέζας, Κολτσίδας, Γιολδάσης, Καταγής και Μπουλούμπασης. Ο Καταγής εδώ έκλεψε, πηγαίνει μέχρι το καλάθι. Ο Κολτσίδας κερδίζει το φάουλ από τον Στάμο και θα εκτελέσει δύο βολές. Το ζευγάρι βολούν για τον Κολτσίδα. Εύστοχο στην πρώτη. Είχε 0 στις 2 στην πρώτη του απόπειρα. 2 στις 2 στην δεύτερη. 0 στις 2 στην τρίτη. Τώρα ξεκινάει 1 στα 1. Μειώνει 21-43. Αστοχή στην δεύτερη. Ήθελα να μπει και πιο γρήγορα. Αναφορά για τους Kings. Ο Κουβέλης, ο Γρηγόρης, είναι οργάνωση της επίθεσης. Ο
Μπαλίκης κερδίζει το φόλο από τον Μπουλούμπας στην φάση αυτή. Βρήκε στον Στάμο μετά την επαναφορά. Βγαίνει στην ομάδα του ΤΕ. Άστοχη προσπάθεια, θέλουν να τρέξουν οι Kings με τον Καλαμπαλίτη. Χάνει την μπάλα από τον Μπουλούμπαση, ο οποίος όμως μπερδεύεται και κάνει βήματα. Οπότε νέα επίθεση για τους Kings. Πρώτον από τον Τζαγκαράκη είναι άστοχο. Κατεβάζει το rebound ο Γιολβέζης και ο Μπουλούμπας οργανώνει αυτή την επίθεση. Είναι ένα σημαντικό σημείο του αγώνα εδώ, αν τότε θέλει να επιστρέψει για να διεκδικήσει το μάτς. Λάθος πάσα που Βέλης κλέβει. Τζαγκαράκης πηγαίνει μέχρι μέσα, Γιολδάσης του κάνει το φάουλ. Είναι δύο βολές. Εύστοχο στην πρώτη, 29-44. Καρβαλιά στη θέση του Γιολβάση. Και ο Κολτσίδας οργανώνει την επίθεση. Καρβαλιά βρίσκεται κοντά στο καλώθι. Δεν το πίστεψε. Στην τελική προσπάθεια στόχισε. Ο Βέλης κρατάει την μπάλα από την πίεση του Γκουρνάζου. Σώθηκε προσωρινά αυτή η επίθεση για τους Kings. Για να δούμε αν ο Τσιρόνης θα την ολοκληρώσει ιδανικά. Όχι, αστοχή. Δύσκολη προσπάθεια ανάμεσα σε τρεις. Ο Στάμος κάνει μεταφορά μπάλας εδώ. Την προσπάθεια του να τρέξει στον ευνηδιασμό. Παραμένει το 29-45. Αλλαγές με Παλωμένο και Θόδωρο Κουβέλη. Καταγής περνάει στην θέση του Πρέζα, δείχνει κουρασμένος αρκετά. Επαναφορά για το ΤΕ. 6,5 λεπτά για το φινάλε. Πολύπας θέλει να βγάλει το στον Μπουρνάζο. Ο Τσιρόνης εκεί έκανε τρομερό κοντρόλ. Αν ήταν δεξιμπάκ, νομίζω όλοι θα είχαν να λένε πως γύρισε την μπάλα, αλλά το παίζουμε μπάσκετ. Πάντως έκλεψε. Δεν έφτασε όμως την επίθεση Kings. Ο
Κουπέλης πήρε την προσπάθεια. Πολτσέτας ασπαχή, ο Καλαμπαλίκης φυκάζει τον Τζακαράκη στον ευνηδιασμό. Τζακαράκης δεν βρήκε την μπάλα. Παραμένει το 29-45. Τριών πόντων από τον Κολτσίδα, ο Τσιρώνης σπρώχνει την μπάλα στον Καλαμπαλίκη. Οι Kings δείχνουν να διαχειρίζονται το αποτέλεσμα. Που βελισκόβεται εκεί από τον Μπουρνάζο, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα, αλλάζοντας με τον Κολτσίδα, πιεζόμενος αστόχησε. Μία ακόμα φάση που θέλουν να τρέξουν οι Kings, ο Τζαγκαράκης ευστοχή, 29-47. Αλλαγής είναι ξεμαρκάρι στο σπέρνικο σου τριών πόντων, αστόχησε. Ο Μπουρνάζος μάζεψε το rebound. Δεν ήταν σωστή η πάσα για τον καταγή και τώρα τρέχει ο Τζαγκαράκης στον εθνιδιασμό. 29-49 η διαφορά και πάλι στους 20. Και έχουμε time out. Οι Kings προσπάθησαν αρκετά στην άμυνα, έχουν κάνει και ένα σέρι 6-0. Ξαναστέλνουν τη διαφορά στους 20 και μετά το time out επίθεση για την ομάδα του ΤΕΕΦ. Ρεζας αστόχησε, ο Κουβέλης πήρε το rebound. Καλωμένος ηρεμή τους συμπαίκτες του. Λάθος εδώ. Παίρνει ένα σούτ δύο πόντων, αστοχή. Το τριών πόντων από τον Παλωμένο είναι άστοχο. Ο Λέρης αστοχή. 4 λεπτά για τη λήξη, παραμένει το 29-49. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι σε αυτό το μάτς. Κεφάλι παίρνει στο 30, είναι και αυτός εύκολος, 29-52. Εδώ έκλεψαν φιλοξενούμενοι. Κουλούμπασης κάνει την μπάλα από τον Παλωμένο. Καλά στα πόδια του Πρέζα δεν υπάρχει τίποτα. Κουλούμπασης για τον Λέρη, αστοχή κάτω από το καλάθι. Yeah. 29-52. Κεφαλής για τον Παλωμένο. Εκτελεί για τρεις, είναι και αυτός εύστοχος. 29-55. Το 12-0 το σερί των Kings σε αυτό το σημείο του αγώνα. Η διαφορά φεύγει στους 26. Μπουλούμπας είναι αστόχης από κοντά. Ο
και στην επαναφορά. Αφού πρώτα γίνουν οι αλλαγές, ο Καταγής επιστρέφει στη θέση του Μπουλουμπάση. Στο δίλεπτο πριν τη λήξη. Καταγής με Γιολδάση, ο Πρέζας. Ευτελή για τρεις είναι άστοχος. Καλωμένος γρήγορα για τον Στραβοδήμο, ο οποίος θα στοχεί. Ο Ζαφίρης παίρνει το rebound εκεί. Νέος των τριών πόντων από τον Παλωμένο είναι άστοχο αυτή τη φορά. Καταγής πηγαίνει προς τα μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα. Κεφαλής για τον Παλωμένο. Κεφαλής αστόχησε, ο Θόδωρος Κουβέλης πήρε το rebound. Αστόχησε όμως από κοντά. Τελευταία δευτερόλεπτα στο παιχνίδι, ο Λέρης παίρνει σου τριών κόντων, είναι άστοχο. Παλωμένος μαζεύει. Παλωμένος για τον Κεφαλή. Τραβοδήμος. Ξανά ο Παλωμένος. Τραβοδήμος θα πάρει αυτό το τρίποντο, θα αστοχίσει, αλλά θα πάρει το rebound. Στην τελευταία επίθεση για να δούμε του ΤΕ αν θα την εκδηλώσει, ο Καταγής περνάει την γραμμή του κέντρου, σουτάρει από πολύ μακριά και όμως αυτό μπήκε. Τρίποντο με ταμπλό από τον Καταγή για το τελικό 32-55.